Αλλαγή σκυτάλη σήμερα το πρωί στη διοίκηση του 10ου Συντάγματος Πεζικού, που εδρεύει στην έδρα της Πάλε Ποτέ 10ης Μεραρχίας. Ο συνταγματάρχης Ιωάννης Γκουτζουρέλας παρέδωσε τη διοίκηση στον συνταγματάρχη Αλέξανδρο Παπαδόπουλο. Μετά από απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, παραδίδω σήμερα τη διοίκηση του συντάγματος στον καταξιωμένο συνάδελφο, φίλο και συμμαθητή, συνταγματάρχη Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, και τοποθετούμε στη Διεύθυνση Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΣ. Στα 3 σχεδόν χρόνια που υπήρξα διοικητής του συντάγματος, εργαστήκαμε με μεράκι, θετική σκέψη, καλή διάθεση και εξωστρέφεια, πρωτίστως για την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των μονάδων του, αλλά και την καλλιέργεια του αισθήματος ασφάλειας του πληθυσμού που παρακολουθεί τις δράσεις μας. Με γνώμονα τον παράγοντα άνθρωπο και τις εξαιρετικές ανθρώπινες σχέσεις, θέσαμε από κοινού τους στόχους μας και πετύχαμε σημαντική βελτίωση στην εκπαίδευση, στην επιχειρησιακή σχεδίαση, στις εγκαταστάσεις και υποδομές. Η επιλογή μου να διοικήσω το 10ο Σύνταγμα Πεζικού αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και προνόμιο, διότι αποτελεί προνόμιο για οποιοδήποτε αξιωματικό του βαθμού μου να διοικήσει το 10ο Σύνταγμα, ένα συγκρότημα με ιδιαίτερα μεγάλη περιοχή ευθύνης, λαμπρή ιστορία αλλά και σημαντικό έργο. Συναισθανόμενος τιμή αλλά και τη βαριά ευθύνη που πηγάζουν από την άνθρωση διοικήσεώς μου, υπόσχομαι ότι θα εργαστώ μαζί σας για να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης, της υπηρεσίας, αλλά για το καλό και την προκοπή των μονάδων. Όλοι σας έχετε επιτελέσει μέχρι σήμερα έργο σημαντικότατο και αξιέπαινο. Σας καλώ να συνεχίσετε την ωραία και αξιέπαινη προσπάθεια με τον ίδιο ζήλο, την ίδια προθυμία και εργατικότητα, ώστε να ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά το επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας. Ο συνταγματάρχης Αλέξανδρος Παπαδόπουλος επιστρέφει σε γνώριμο περιβάλλον, αφού τον Ιούνιο του 2014 είχε παραδώσει τη σκυτάλη στον Ιωάννη Γκουτζουρέλα. Αξιωματική, υπαξιωματική, στρατεύσιμη, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό. Υπηρετούμε στον ένδοξο ελληνικό στρατό, το ευρύτερα αποδεκτό κομμάτι της κοινωνίας μας. Απολαμβάνουμε την αγάπη και εκτίμηση του ελληνικού λαού, το σεβασμό των συμμάχων μας και το δέος των επίδοξων αντιπάλων μας. Απερχόμενος, σας αποχαιρετώ με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση. Οι αναμνήσεις των 3 χρόνων διοίκησης του 10ου Συντάγματος θα με συντροφεύουν σε όλο το υπόλοιπο της στρατιωτικής μου πορείας και για πολλά χρόνια ακόμα. Υποκλίνομαι ευλαβικά στις πολεμικές σημαίες του Συντάγματος και των μονάδων του. Αποτείω φόρο τιμή στους ένδοξους νεκρούς της 10ης Μεραρχίας Πεζικού που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι υπερβομών και εστιών, και σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω το 10ο Σύνταγμα Πεζικού! Ζήτω! Στον παραδείγματα αγαπητό φίλο συνταγματάρχη Ιωάννη Γκουτζουρέλα, πιστεύοντας ότι εκφράζω τα συναισθήματα όλων μας, το εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, καθώς και προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία. Άντρες και γυναίκες του 10ου Συντάγματος Πεζικού, κλείνοντας, εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να είναι πάντα μαζί σας, να χαρίσει στις οικογένειές σας υγεία και ευτυχία, και σε εσάς δύναμη, τύχη και επιτυχία στο δύσκολο, αλλά και ωραίο έργο σας, που ιδιαίτερα σας τιμά και σας επιτρέπει να αισθάνεστε υπερήφανοι. Στην τελετή παράδοσης και παραλαβής έδωσαν το παρόν οι πολιτικές και θρησκευτικές αρχές του τόπου, όπως επίσης και η Υφυπουργός Μακεδονίας Στράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά, αλλά και ο διοικητής του 3ου Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Δημήτριος Μπίκος.